Με το θέμα αυτό έχουμε ασχοληθεί και στο παρελθόν. Έρχεται πάλι στην επιφάνεια με μια επιστολή την οποία έχει στείλει προς τον πρίτανη του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, μια τελειόφυτος του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του πρώην ΤΕΙ Λάρισσας, και αναφέρομαι στην κυρία Αγγελική Μάνου, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Μάνου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιόπουλε. Και αναφέρομαι στο γεγονός ότι εδώ υπάρχει ένας εσωτερικός κανονισμός, δεν έχω καταλάβει καλά, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που λέει ότι εάν δεν πληρωθεί το χαράτσι της εστίας, δεν σας δίνουν το πτυχίο. Υπάρχει ένας εσωτερικός κανονισμός για τις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος έχει διάφορα κριτήρια μέσα για το... για τη στέγασή μας. Ένα από αυτά είναι ότι θα πρέπει να πληρώνουμε κάθε χρόνο για να μπορέσουμε να παραλάβουμε το δωμάτιό μας. Θα πρέπει να πληρώνουμε ένα ποσό των 400 ευρώ για τα μονόκλινα δωμάτια και 150 ευρώ για τα δίκλινα. Και σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια δεν έχει πληρώσει αυτές τις οφειλές, τέλος πάντων, δεν του δίνει η φοιτητική μέρινα τη βεβαίωση που χρειάζεται ώστε να μπορέσουμε να καταθέσουμε τα χαρτιά μας να ορκιστούμε. Εσείς είστε τελειόφοιτοι, έτσι, εσείς είστε απόφοιτοι στην πραγματικότητα. Ναι, στην πραγματικότητα ναι. Και πόσους ανθρώπους αφορά, πόσους συναδέλφους σας αφορά αυτή η ιστορία? Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά, δηλαδή και πριν λίγο καιρό υπήρχαν άλλα δύο παιδιά που συνέβησε ακριβώς το ίδιο πράγμα, δηλαδή η φοιτητική μέρινα δεν τους έδινε τη βεβαίωση που χρειάζεται στο να κάνουμε αίτηση για να ορκιστούμε. Και προφανώς δεν θα είναι και η τελευταία φορά η δική μου. Θα προκύψουν δεκάδες περιπτώσεις. Όπως είδατε και την επιστολή που έστειλα, την συνυπογράφουν άλλοι 15 φοιτητές και φοιτήτριες. Ακριβώς γιατί θα έρθουν στην ίδια θέση σε λίγο καιρό και οι ίδιοι. Κυρία Μανού, φαντάζομαι δεν χρειάζεται να είναι κανείς πανεπιστήμονας, ούτε πρίτανης, ούτε για να αντιλαμβάνεται ότι εκείνα τα παιδιά, οι οποίοι μάλιστα διαμένουν από όσο γνωρίζω σε απαρχαιωμένες εστίες. Δεν πάνε εκεί λόγω, δεν το κάνω από χόμπι. Το κάνουν προφανώς λόγω χαμηλού έως και μηδενικού εισοδήματος. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Στις εστίες μένουν παιδιά από φτωχές οικογένειες με πολύ χαμηλό εισόδημα ή και μηδενικό σε πολλές περιπτώσεις, σε συνθήκες που αντιστοιχούν σε άλλη εποχή, με δωμάτια γεμάτα μούχλα, υγρασία, θέρμανση και ζεστό νερό, να υπάρχουν με το σταγονόμετρο το χειμώνα, το ίντερνετ να είναι ανύπαρκτο, ειδικά στην εξεταστική περίοδο. Λυπή φωτισμό στους χώρους, δεν μπορείς να περπατήσεις το βράδυ. Τι να σας πω, βλάβες που δεν διορθώνονται εδώ και χρόνια, κτίρια συντήρητα. Και μέσα σε αυτές τις συνθήκες που καλούνται να σπουδάσουν οι οικότροφοι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σύν όλες τις δυσκολίες που έχει ένας νέος για να μπορέσει να ολοκληρώσει τις σπουδές του σήμερα, έρχεται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας να τους προσθέσει και άλλα εμπόδια, να ζητήσει και χρήματα από πάνω. Η απάντηση των Πριτανικών αρχών ποια είναι σε αυτά τα αυτονόητα, ακούγονται αυτονόητα όλα αυτά τα οποία λέτε και εσείς και οι συνάδελφοί σας? Λοιπόν, η φοιτητική μέρημνα ουσιαστικά το μόνο που έκανε ήταν να στείλει το λογαριασμό με τις οφειλές που έχω εγώ όταν κατέθεσα αίτηση για τη βεβαίωση που χρειάζομαι. Ο δε πρίτανης από την άλλη στη συνέντευξή του σήμερα, σχετικά με άλλο θέμα βέβαια, όταν ερωτήθηκε και για την περίπτωση των εστιακών φοιτητών, απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας για το απαράδεκτο χαράτσι που μας επιβάλλουν και την αδυναμία των φοιτητών να το πληρώσουν. Και αρκέστηκε να πει ότι δήθεν θα ελέγξουν τα οικονομικά μου και θα με βοηθήσουν ώστε να βρεθεί μια λύση. Επίσημα όμως τον ίδιο δεν τον έχουμε βρει από την Παρασκευή που έχουμε κάνει δύο κινητοποιήσεις στο χώρο του Πανεπιστημίου. Και βασικά δεν είναι το ζήτημα το να λυθεί το δικό μου το προσωπικό το πρόβλημα. Δεν ζητάμε την ελεημοσύνη κανενός. Ούτε επιλέγουμε να δημοσιοποιήσουμε το θέμα αυτό για να μας λυπηθεί η Μέρημνα και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Θέλουμε να γίνει κατανοητό ότι πρόκειται για έναν απαράδεκτο εσωτερικό κανονισμό που προσθέτει ακόμη περισσότερα εμπόδια στους φοιτητές παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Κυρία Μανού, είναι στην αρμοδιότητα της Πριτανικής Αρχής η κατάργηση αυτού του αντιδραστικού, εσωτερικού κανονισμού? Πρόκειται για έναν εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που μπορεί να τον αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή θέλει. Μάλιστα. Και αύριο, αν θέλουν να το κάνουν, μπορούν να το κάνουν. Αλλά δεν το κάνουν ακριβώς γιατί μας αντιμετωπίζουν σαν πελάτες.
Γιατί βλέπουν τους φοιτητές σαν κόστος και τη φοιτητική στέγη έναν τρόπο για να μπορέσουν να αποσπάσουν χρήματα από εμάς. Ακριβώς και για αυτό το λόγο υπάρχει στον εσωτερικό τους κανονισμό ο όρος ότι πρέπει να πληρώνουμε το ποσό που θα ορίζεται κάθε φορά. Δηλαδή του χρόνου μπορεί να μας ζητάνε άλλα ποσά. Δεν το ξέρει κανένας αυτό, γιατί έχουμε ακούσει και πολλούς καλοθελητές ότι δεν θα είναι εντάξει. Σιγά το ποσό, άλλοι δίνουν τόσο για ένα ενίκιο το μήνα. Ναι, όμως να σκεφτόμαστε λίγο ότι είμαστε σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με δημόσιες αιστείες που έχουν χτιστεί στις πλάτες των γονιών μας με την αβάσταχτη φορολογία που πληρώνουν και αυτοί και εμείς και δεν ανεχόμαστε να μας βλέπουν σαν πελάτες μέσα στα ίδια μας τα πανεπιστήμια. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, εδώ και χρόνια μέσα από τον Φοιτητικό Σύλλογο των Εστιών, διεκδικούμε την κατάργηση αυτού του εσωτερικού κανονισμού και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στο ύψος των αναγκών μας. Μάλιστα. Κυρία Μανού, θα είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.